Κυρίες και κύριοι, γεια σας. Σήμερα θα μιλήσουμε για πρωτογενή πρόληψη της στεφανιαίας νόσου. Κοντά μας ο κύριος Εμμανουήλ Καλλιέρης, διευθυντής καρδιολόγος στο Metropolitan Hospital. Γιατρέ, ποιοι είναι οι παράγοντες κινδύνου για να προλάβουμε τη στεφανιαία νόσο? Πρέπει να ελέγχουμε τους παράγοντες κινδύνου στεφανιαίας νόσου. Παράδειγμα, η υπέρταση πρέπει να είναι μικρότερη του 13/9. Η χοληστερίνη, η LDL, η κακή χοληστερίνη πρέπει να είναι μικρότερη του 130. Δεν θα πρέπει να καπνίζουμε. Δεν θα πρέπει να καπνίζουμε τσιγάρα, ηλεκτρονικά, να ατμίζουμε. Να ελέγχουμε το διαβήτη, αν έχουμε προδιάθεση ακόμα, πρέπει να είμαστε προσεκτικοί στη διατροφή μας. Το στρες, λιγότερο στρες πάντα κάνει καλό. Και να μην ξεχνάμε την καθημερινή μας άσκηση, δηλαδή να περπατάμε. Είναι πολύ σημαντικό να περπατάμε τουλάχιστον 3 ώρες την εβδομάδα, μέρα παραμέρα, με γρήγορο περπάτημα. Αυτό βοηθάει στον έλεγχο των παραγόντων κινδύνου στεφανιαίας νόσου. Εάν κάποιος είναι υψηλού κινδύνου, αλλά απίθαρχος, τι πρέπει να κάνει ο γιατρός? Θα πρέπει να τον υποβάλουμε σε τακτικό έλεγχο, ο οποίος είναι ο εξής: έναν υπέρηχο καρδιάς, ένα τρίπλες καρδιάς, για να δούμε δομικά πώς είναι η καρδιά του, αν έχει κάνει υπερτροφία, αν έχει κάνει υπέρταση. Δοκιμασιακό πόσεως, γιατί εκεί αναδεικνύεται η στεφανιαία νόσο, αλλά και άλλα πράγματα, όπως η αριθμία, η υπέρταση, η ισχυμία και νεότερες εξετάσεις, όπως είναι το stress echo, η ανέμακτη ή αξονική στεφανιογραφία, το σπιθυρογράφημα καρδιάς. Αν αυτές οι εξετάσεις ή κάποιες από αυτές είναι θετικές, τότε θα φανεί παράξενο, αλλά ο ασθενής μας είναι πολύ τυχερός, γιατί οδηγείται στο στεφανιογραφικό έλεγχο, ανεβρίσκεται το έφραγμα, του ανοίγουμε το αγκείο και έτσι πάει να κινδυνεύει η ζωή του.